Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζουμε τους αγώνες 3-on-3 στο επίπεδο μπάσκετ, το οποίο γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Καρδίτσα. Και είναι ιδιαίτερη χαρά μας, γιατί το αθλητικό ιδεώδες είναι παγκόσμιο αποδεκτό, γιατί προβάλλει αξίες πανανθρώπινες. Τέτοιοι αγώνες είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, καθώς προβάλλουν μέσω της ευγενούς άμυλας και το εφαγωνίζεστε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού που συμβάλλουν στη σωματική και ψυχική υγεία. Παράλληλα, το παιδί κοινωνικοποιείται και μέσα από αυτό συνάπτει φιλικές σχέσεις. Και αυτό είναι που έχει αξία ιδιαίτερα στην εποχή μας. Γιατί τα παιδιά μαζεύονται μία παρέα, ιδίως σε ευαίσθητες ηλικίες όπως είναι το δημοτικό, πράγμα το οποίο τους οδηγεί στο να έχουν κοινά βιώματα και στόχους. Άρα λοιπόν, τέτοιοι αγώνες που γίνονται σε συνεργασία υπό την αιγίδα του Δήμου Καρδίτσας και της ΕΟΚ είναι ιδιαίτερα τιμητική για την πόλη μας και τους χαιρετίζομαι με μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση. Οι αγώνες 3x3 στα σχολεία συνδιοργανώνονται από το Δήμο Καρδίτσας, τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας, όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος, για δεύτερη χρονιά. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Ομοσπονδιακό Προπονητή κ. Ζέλα, αλλά και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τη συνεργασία που έχουμε όχι μόνο σε αυτά τα θέματα, αλλά γενικότερα στα θέματα πολιτισμού και αθλητισμού. Είμαστε βέβαιοι ότι οι μικροί μαθητές μας θα χαρούν. Θέλουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία, στο στολίδι μας, το ξαναλέμε και θα το λέμε συνεχώς στο κλειστό γήπεδο Γιάννης Μπουρούσης, να ευχαριστηθούν, να μάθουν ιδιαίτερα οι μαθητές του Δημοτικού τα μυστικά του αθλήματος και γιατί όχι μέσα από αυτή τη διαδικασία και την ευγενή άμυλα να προκύψουν οι αυριανοί πρωταθλητές μας. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποστηρίζει με θέρμη και ενθουσιασμό τη διοργάνωση του 3x3 των αγώνων αυτών που απευθύνονται σε μαθητές του γυμνασίου και αποτελούν μία αφορμή για να καλλιεργήσουν το ιδιώδες, το αθλητικό ιδιώδες της αξίας της άμυλας και να χαρούν παίζοντας αγώνες μπάσκετ. Ο αθλητισμός είναι μια βασική κεντρική δραστηριότητα η οποία όχι μόνο καλλιεργεί το σώμα αλλά και διαπλάθει αξίες και αρχές και τη χρειαζόμαστε ιδιαίτερα στη σημερινή δύσκολη και πιεστική εποχή που γνωρίζετε ότι όλα τα παιδιά είναι προσκολλημένα στις οθόνες των κινητών. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Δήμο Καρδίτσας, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον κύριο Ευθυμίου και τον Ομοσπονδιακό Προπονητή για τη συνεργασία. Ως πρόεδρος της ΟΕΣΑΒ, της Οργανωτικής Επιτροπής, τρέχουμε και τους σχολικούς αγώνες. Να σας ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση και συνεχίζουμε με τη δεύτερη φάση, όπως και ότι θα φιλοξενήσουμε σε πανθεσσαλικό επίπεδο τους σχολικούς αγώνες και βέβαια με τον κύριο Μπότσο εδώ έχουμε ιδιαίτερη συνεργασία που θα προωθήσουμε τις αθλοπαιδίες. Όλα αυτά εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της προώθησης του αθλητισμού στα σχολεία μας. Καλή επιτυχία και είμαι σίγουρος ότι θα είναι πολύ περισσότερη συμμετοχή από την ήδη μεγάλη που είχαμε πέρυσι. Το Βάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας συνειδητά και διαρκώς στηρίζει παρόμοιες αθλητικές πρωτοβουλίες με στόχο την διάδοση του αθλητισμού. Έτσι, σε αγαστή συνεργασία με τον Δήμο Καρδίτσας, με τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου, αλλά και με την πρωτοβουλία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, στηρίζουμε την προώθηση του 3x3 στα σχολεία σε μια συνολική προσπάθεια ενίσχυσης του αθλητισμού στην εκπαιδευτική κοινότητα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η δράση πλέον τίνει να γίνει δεσμός, εξελίσσεται σε μια γιορτή των μαθητών, μειώντας τους στα μυστικά του αθλητισμού και ανακαλύπτοντας το ταλέντο τους αφενός και αφετέρου απασχολούνται δημιουργικά στον ελεύθερο χρόνο τους αποκτώντας διαβίου υγιεινές συνήθειες και συμπεριφορές. Θέλω από πλευράς της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας να ευχαριστήσω τόσο τον Δήμο Καρδίτσας με τους αρμόδιους αντιδημάρχους, όσο επίσης και τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, τον Ομοσπονδιακό Προπονητή κύριο Ευάγγελο Τσέλα, για αυτή τη σημαντική δράση προς όφελος της νεολαίας μας. Καλή επιτυχία λοιπόν στη διοργάνωση. Θα είμαστε όλοι εκεί να χαρούμε και να χειροκροτήσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας. Παίρνοντας και πάλι από το προϊστάμενο, έχουμε μια γιορτή του μπάσκετ. Η συμμετοχή φέτος έχει περάσει κάθε προσδοκία. Έχουμε στην πρωτοβάθμια αυτή τη στιγμή κοντά στις 200 συμμετοχές και στην δευτεροβάθμια γύρω στις 150.
Έχουμε το κόσμημα και την πολυτέλεια, την παραχώρηση από το Δήμο Καρδίτσα του Γιάννη Μπορούση, που είναι το γήπεδο που θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα με τόσο μεγάλες συμμετοχές. Εγώ πρώτα πρέπει να ευχαριστήσω τους καθηγητές φυσικής αγωγής και των δύο βαθμίδων για την συνεργασία, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε τη βοήθεια και τη συμμετοχή των παιδιών, τους διευθυντές της εκπαίδευσης και το Δήμο Καρδίτσας, που νομίζω έχω βαρυθεί να τον ευχαριστώ, γιατί με βοήθησε εμένα και την Ελληνική Ομοσπονδία. Εκτός από αυτό το πρόγραμμα, έχουμε υλοποιήσει ήδη το Fan Basket και σαν νέος θα φέρουμε ένα ακόμα πρόγραμμα. Το Mini Basket θέλει Απρίλιο. Πιστεύω δεν θα έχουν και εκεί κάποιο πρόβλημα και πάλι θα έχουμε μια άκρηστη συνεργασία. Και δείχνει ότι η Καρδίτσα αγαπάει το μπάσκετ και αφού το αγαπάει, εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να απολαύσουν τα παιδιά αυτό που λέγεται η γιορτή του μπάσκετ, του αθλητισμού.